Απλά να σας πω ότι σας φιλάει ο Θεός. Όταν έχεις ένα σύστημα το οποίο το υπολογίζεις για 2.000 κυβικά, σου βγάζει σίγουρα 1.000 και κάτω μπορεί να αντέξει μόνο 180 με 200, νομίζω ότι σας φιλάει ο Θεός εδώ και πολλά χρόνια. Είστε ευλογημένοι τόπου. Σήμερα, για να μην υπάρχει ένα κενό, η συγκεκριμένη ομιλία μου θα σας επιβεβαιώσει αυτό που σας είπα για δεύτερη φορά, διότι από το 1984 ή από το 1991 που έγινε η πρώτη μεγάλη μελέτη περιβαλλοντική για την περιοχή, μέχρι σήμερα ζήσατε όλοι με έναν φόβο, με το φόβο ότι η Κερκίνη προσκόνεται και η Κερκίνη καταστρέφεται. Ο μόνος φόβος δεν είναι αυτός. Είναι όλα τα υπόλοιπα εκτός από αυτό. Θεωρώ δηλαδή ότι στην πραγματικότητα η αγωνία των υπηρεσιών και των κατοίκων στην περιοχή ήταν για κάτι το οποίο τελικά δεν έγινε και το οποίο θα έλεγα ότι ήταν προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτό που έγινε και ουσιαστικά απειλή μέσα σε εισαγωγικά, να μην παρεξηγηθώ, το υδρολογικό σύστημα του Στριμώνα κατά του Ρούπερ. Αυτό δεν φτάνει μόνο που έσβησε, δεν ξεκινάει κιόλας. Θα αργήσει. Θα αργήσει. Καλή μου, τι ωραία. Αυτό είναι αργό. Προγραμματίζω όμως κάτι που ήθελε πολύ ώρα για να αδειάσει. Δεν το βγαλάζω. Όχι, το πρωί μάλλον δεν ήταν. Τι είναι εδώ. Θα κάνουμε την παρουσίαση. Λοιπόν. Καλημέρα και από μένα. Καταρχήν χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ στο φορέα διαχείρισης. Χρόνια γνωρίζομαι με τα παιδιά και δεν σας κρύβω ότι μας συνδέουν πολλοί επιστημονικοί δεσμοί. Και αυτό γιατί ένα μέρος αυτής της έρευνας, το οποίο θα σας το δείξω πιο ακριβώς είναι, έγινε βάζοντας ρεφενέ τη βενζίνη τα παιδιά σε μια πολύ δύσκολη περίοδο που δεν πληρωνόταν αρχή το 2004-2005 και εγώ τα υπόλοιπα έτσι ώστε να κάνουμε όλη αυτή τη δουλειά εκείνη την εποχή. Λοιπόν, εγώ θα ασχοληθώ με την εξέλιξη του ΔΕΛΤΑ και την ζυματογένεση μέσα σε αυτό το τεχνητό ρεζερβουάρ της Κερκίνης και να δούμε λίγο πώς εξελίχθηκε η μεταβολή του όγκου της και όχι μόνο η μεταβολή του όγκου της αλλά και η ζυματογένεση σε όλη αυτή την εποχή από το 1984 και μετά. Οι μετρήσεις είναι παλιές, έτσι. Ήταν για πάρα πολύ καιρό στο Σιτάρι, ακόμα στο Σιτάρι είναι. Μια δημοσίευση που έπρεπε να γίνει εκείνη την εποχή δεν έγινε, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι χαρακτηριστικά ενδεικτικές και είναι χαρακτηριστικά ενδεικτικές. Γιατί οι μετρήσεις ολοκληρώθηκαν το 2005 με τις γεωτρήσεις που γίνανε στο δέλτα του ποταμού. Οι βυθομετρήσεις ολοκληρώθηκαν το 2004 και στην πραγματικότητα αυτό που μπορέσαμε να μελετήσουμε ήταν η μεταβολή της μορφολογίας του πυθμένα της λίμνης από τα έτη 1984 μέχρι 2004, δηλαδή 20 χρόνια, γιατί απλούστατα το 1984 έγινε η τελευταία μεγάλη εκτεταμένη χαρτογράφηση της λίμνης. Έτσι λοιπόν, σε αυτή την εργασία είχαμε σκοπό και πετύχαμε τη μορφολογική αποτύπωση του πυθμένα της λίμνης. Θα σας πω αργότερα για την τεχνική που έγινε αυτή η αποτύπωση. Προσδιορίσαμε όλες τις μορφολογικές μεταβολές του πυθμένα, όσες υπήρχαν,
Προσδιορίσαμε λίγο την εξέλιξη του Δέλτα του ποταμού στο καινούριο σύστημα, δηλαδή στο σύστημα από την ανίψωση των αναγωμάτων και μετά, στον υγροβιότοπο δηλαδή. Προσδιορίσαμε ρυθμού της σειρματογένεσης στο Δέλτα. Όταν λέω προσδιορίσαμε, εννοώ μετρήσαμε ρυθμούς της σειρματογένεσης. Και τέλος προσδιορίσαμε τον νέο όγκο της λίμνης, ο οποίος είναι πολύ ενδιαφέρον να το δείτε πώς φαίνεται. Τώρα, μεθοδολογικά, όλη η αποτύπωση της λίμνης έγινε με ηχοβολισμούς με σόναρ. Μέσα σε μια βάρκα, με σόναρ, γυρίσαμε όλη τη λίμνη και μετρήσαμε. Έχουμε ένα χαρακτηριστικό. Αυτές εδώ οι μετρήσεις είναι καλύτερες από τις τοπογραφικές. Ήτανε χιλιάδες. Στις τοπογραφικές μετρήσεις δεν μπορείς να έχεις χιλιάδες. Έχεις μόνο μερικές εκατοντάδες. Θα σας το δείξω στη συνέχεια, ήταν χιλιάδες. Επεξεργαστήκανε σε περιβάλλον GIS, άρα τα νούμερα μας πλέον είναι νούμερα ψηφιακά και όχι αναλογικά. Άρα λοιπόν κάποιες μεταβολές μικρές πλέον είναι μετρημένες στο καλύτερο δυνατό. Έγιναν γεωτρήσεις στο Δέλτα με ειδική μεθοδολογία, την είδατε έξω και σε ένα λάμαρο που φτιάχναν τα παιδιά. Γιατί αυτό? Διότι το να πας στην εκβολή και να πάρεις ένα συνηθισμένο γεωτρύπανο από αυτό το γεωτεχνικό έργο, δεν μπορείς να το πας εκεί. Είναι πολύ χαλαρό το έδαφος, θα βουλιάξει, δεν γίνεται. Άρα λοιπόν έπρεπε να βρούμε μια άλλη μεθοδολογία εκτός από τη συνηθισμένη των εργολάβων τεχνικών έργων, για να μπορέσουμε να πάρουμε πυρήνες αδιατάραχτων δειγμάτων από το Δέλτα. Χρονολογήσαμε τα ειδήματα με απόλυτο τρόπο, με ραδιομετρικές μεθόδους χρονολόγησης και προσδιορίσαμε το ρυθμό ειδηματογένεσης στο Δέλτα. Οι μεθοδολογίες στη λίμνη είναι αυτές. Κάθε μικρή κουκιδούλα είναι και μία θέση. Όλοι λίγο πολύ την ξέρετε τη λίμνη. Υπολογίστε πόσα χιλιόμετρα είναι αυτά και υπολογίστε ότι επειδή το rate που έπαιρνε τις μετρήσεις ήταν ανά 2 δευτερόλεπτα, υπολογίστε ότι αυτό εξαρτάται κάθε μέτρηση, η απόσταση μιας μέτρησης από την άλλη εξαρτώταν από την ταχύτητα της βάρκας και ήταν από 1 μέτρο 1,5 μέχρι 3,5 μέτρα σε όλη αυτή τη διαδρομή. Διαιρέστε λοιπόν δια το μέγιστο 3,5-5 μέτρα όλα αυτά τα χιλιόμετρα και θα δείτε πόσες χιλιάδες μετρήσεις είναι. Τώρα, πώς καταφέραμε να έχουμε αξιόπιστες μετρήσεις με το σόνα? Γιατί συνήθως οι μετρήσεις με το σόνα δεν είναι τόσο πολύ αξιόπιστες. Πρώτα απ' όλα, ο πυθμένας της λίμνης ήταν ομαλός, σχεδόν επίπεδος. Άρα λοιπόν, ψευδοανακλάσεις που φιλόντουσαν σε κάποιους κορμούς δέντρων, είτε σε νούφαρα είτε σε υδρόπια βλάστηση, φαινόντουσαν πάρα πολύ. Άρα λοιπόν αυτές όλες τις ψευδοανακλάσεις τις απορρίψαμε. Δεν πήραμε δηλαδή τα raw δεδομένα, τα βάλαμε στον υπολογιστή και φτιάξαμε το DEM. Απορρίψαμε όλες εκείνες τις ανακλάσεις οι οποίες είχαν το πρόβλημα. Δεύτερο, η χαρτογράφηση δεν έγινε σε μία ημέρα. Έγινε σε πάρα πολλές ημέρες. Όμως η αναφορά μας ήταν πάντα η στάθμη της ημέρας που ήταν στο ρουφράκτη Κερκίνης, έτσι, άρα στο φράγμα. Άρα λοιπόν κάθε μέρα είχαμε τη στάθμη του φράγματος. Η διόρθωση λοιπόν γινόταν στην ίδια ημέρα. Και επίσης όταν βρισκόμασταν σε περιοχές με μέσο βάθος, 2-3 μέτρα, 1,5, εκεί που βλέπαμε το σόναρ τι μας έδινε, το μετρούσαμε και με ένα σκηνή και βλέπαμε ακριβώς το βάθος. Άρα λοιπόν είχαμε κατά κάποιο τρόπο βαθμονομήσει το λάθος του σόναρ, βαθμονομούσαμε κάθε φορά το νούμερο που μας έδινε σε βάθος και το μετατρέπαμε σε υψόμετρο. Συν το γεγονός ότι καλύψαμε όλη την περιοχή, καλύψαμε ακόμα και μέσα τις περιοχές μέσα στο Δέλτα, με βάρκα που μπήκε μέσα μέσα στο δάσος, άρα είχαμε μετρήσει μέσα στο δάσος που δεν χρειαζόμασταν οπτική επαφή με κάποιο σταθμό βάσης. Και έτσι λοιπόν καταφέραμε να κάνουμε όλη τη λίμνη το 2004. Η μορφολογία της λίμνης είναι αυτή. Ένα βαθύ κομμάτι χαμηλά. Αυτό το βαθύ κομμάτι είναι 28,5, 29,5,
27,5 μέτρα εδώ, το 30 είναι εδώ που τελειώνει το πράσινο, τα 30 μέτρα. Εδώ βλέπουμε τη χαρακτηριστική δελταϊκή προεξοχή του... Κώστα, να διευκρινίσω κάτι, υψόμετρο έτσι, όχι απόλυτη, είναι υψόμετρο αυτό το νούμερο. Υψόμετρο του πυθμένα, από το 0 της θάλασσας. Μιλάμε για υψόμετρο, μην περνάμεστε με τις στάθμες. Αν δηλαδή γεμίσει η λίμνη στο 35, θα φτάσει εδώ πέρα πάνω. Αν γεμίσει και πιο πάνω, ανεβαίνει ακόμα ψηλότερο. Η μορφολογία της δελταϊκής προεξοχής λέει τα εξής. Ένας επίπεδος πυθμένας κοντά στο δυτικό ανάχωμα, υψόμετρο γύρω στα 30 μέτρα. Ένας βασικός κλάδος που διαρρέει τη λίμνη. Ο πυρήνας της σεισματογένεσης πάνω σε αυτή την τροχιά. Ακόμα καλύτερα. Για ποιον? Για τη μετάφραση. Πάνω στην πορεία της κήτης του ποτάμου και ένα ανατολικό τμήμα, το οποίο βλέπετε ότι έχει μια ομαλή κλίση, αλλά έχει ομαλή κλίση προς τη λίμνη. Δεν είναι το ίδιο επίπεδο που είναι το δυτικό τμήμα. Τα υψόμετρα του πυθμένα 34-35 οριακά εδώ πέρα, υπερυψωμένο αυτό εδώ το κομμάτι το κεντρικό στο δάσος. Πιο κάτω βλέπετε ότι το μορφολογικό ανάγλυφο είναι ακόμα πιο ομαλό. Κάποιες μικρές αποθέσεις αλουβιακών ρηπιδίων μέσα στη κόνη από τους χυμάρους του Μαυροβουνίου στο νότιο τμήμα, αμεληταία η πρόσκληση σε αυτό το κομμάτι. Ψημιακό μοντέλο αναγλύφου. Θα σας το εξηγήσω λίγο για να μην υπάρχει πρόβλημα στην κατανόηση. Αυτά τα νούμερα που βλέπετε εδώ είναι πίξελ, συγκεκριμένα. Βλέπετε εδώ νούμερα στο 77 παρακάτω, τα οποία όμως νούμερα είναι πλασματικά. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι στάθμιση λίμνης ήταν στα 34,5, σταματάμε εδώ. Δεν πάμε εδώ κάτω. Γιατί δεν είχαμε την ανύψωση αναχωμάτων. Αν όμως την είχαμε, εδώ την πυθμένα θα είχαμε αυτά εδώ τα νούμερα. Μην σας μπερδεύουν αυτά. Εκεί που σταματάμε και που όλοι κολλάμε είναι στο 84 και στο 2005. Αυτό που βλέπουμε, βέβαια θα το δούμε για ποιο λόγο συμβαίνει, είναι ότι κατά ελάχιστα η χωρητικότητα της λίμνης αυξήθηκε. Αυτό είναι ψευδές βέβαια, αλλά να δούμε λίγο τι γίνεται. Το 2000, στα 27,5 μέτρα η χωρητικότητα είναι, όλα αυτά είναι, θα λέγω 1000, αλλά είναι επί 10 στη 3, δηλαδή είναι 1 εκατομμύριο κυβικά, 1,26 εδώ, 2,35, 2,39 και στα 29,5 μέτρα είναι περίπου λίγο μεγαλύτερη εδώ. Αυτό είναι το βαθύ κομμάτι της λίμνης. Το βαθύ κομμάτι της λίμνης δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει μια διαφορά με το δικό μας βαθύ κομμάτι. Δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι ήταν θέμα αποτύπωση εκείνης εποχής. Ήταν το συνεργείο που πήρε λιγότερα σημεία μέσα στη λίμνη, γιατί τότε εκείνο το κομμάτι ήταν καλυμμένο από το νερό. Δεν ξέρω.